Γεια σας κύριε Καρθανασόπουλε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ακούσαμε και τον γραμματέα του κύριο Κουτσούμπα να κάνει λόγο για ένα σκάνδαλο. Το σκάνδαλο μιλάμε για τον βάουτζερ, το οποίο όπως αναφέρει βαραίνει όλη την κυβέρνηση. Δηλαδή το παίρνετε από τον Υπουργό και θεωρείτε ότι παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε το λάθος πρέπει να επιβαρύνει όλη την κυβέρνηση. Ποια είναι η θέση σας συνολικά? Κοιτάξτε, υπάρχει το μεγάλο σκάνδαλο, η μεγάλη εικόνα. Γιατί θα πρέπει η μόρφωση και η επιμόρφωση να δίνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι οποίες αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα κερδίσουν μέσα από αυτά τα προγράμματα. Και όχι τόσο η επιμόρφωση. Αυτό είναι το μεγάλο. Από εκεί και πέρα, μέσα από αυτή τη μήτρα, γεννιούνται και μικρότερα σκάνδαλα. Τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε επιλεκτικές σχέσεις. Ανάμεσα με διάφορες επιχειρήσεις ή ιδιοκτήτες, με πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Όμως το βασικό είναι αυτό, ότι δεν μπορεί η μόρφωση και η επιμόρφωση να είναι ευθύνη ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το πολιτικό θέμα. Και το πολιτικό θέμα λοιπόν λέμε καθαρά ότι βαρύνει συνολικά την κυβέρνηση. Δεν είναι ευθύνη ενός υπουργού, είχαν γραφτεί πάρα πολλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαν καταγγελθεί από τους ίδιους τους επιστήμονες και τους συλλογικούς τους φορείς ότι αυτή η διαδικασία είναι απαράδεκτη. Και από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει να καταργηθεί και να δοθεί τουλάχιστον τα 800 ευρώ σε όλους τους επιστήμονες. Ναι. Συνολικά οι χειρισμοί της κυβέρνησης που είναι σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και το αναγνωρίζετε νομίζω και εσείς, στο μέτωπο ενίσχυσης πρώτης ανάγκης επί της ουσίας προκειμένου να έχουν ρευστότητα αυτοί που μείνανε στα σπίτια τους, όχι με δική τους ευθύνη, κρίνετε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση? Φοβάστε τα χειρότερα για την επόμενη μέρα? Προσέξτε, εμείς θεωρούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δρομολογείται η επόμενη μέρα, η οποία θα είναι πολύ πιο δύσκολη για τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Γιατί τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν έναν υποτιθέμενο προσωρινό χαρακτήρα θα αποκτήσουν μονιμότητα. Το βλέπουμε στις διαθέσεις του ΣΕΒ και των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι θα βρουν αφορμή μέσα από αυτή τη διαδικασία να μονιμοποιήσουν τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία καταδαφίζουν τα όποια εργασιακά δικαιώματα είχαν απομείνει. Να σας θυμίσω ότι και με τα μνημόνια μιλάγανε για προσωρινά μέτρα. Όμως όλοι οι νόμοι που δημιούργησαν αυτή την εργασιακή ζούγκλα παραμένουν ισχύ. Παρότι τυπικά τα μνημόνια τελειώσανε. Μάλιστα. Κύριε Καρθανασόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την συζήτηση. Την καλημέρα μας.